σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι, το γύρισμα Τσακμακίδης, το σούτ από τον Ντέα και ένα πολύ ωραίο γκολ για την ομάδα της Λάρισας. Στο στρώσιμο της μπάλας από τον Τσακμακίδη προς τον επερχόμενο Ντέα, αυτό σημάδεψε πολύ δυνατά την γωνία του Αποστόλου, έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο σίδερο και έτσι έχουμε με τη συμπλήρωση 12 λεπτών στο παιχνίδι το αναγέννηση καρδίτσας Λάρισα 0-1. Τσακμακίδης, ωραία για τον Σαμαρά. Σαμαράς, καλό κοντρόλ, το γύρισμα και το δώρο στον Τράγκατζο, ο οποίος το αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, στέλνοντας την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Παπαποστόλου. Η Λάρισα στο 27ο λεπτό περνάει μπροστά με 0-2. Ο Ψαβραμόπουλος θέλει να μπει μόνος του και τα καταφέρνει. Ανοίγει, πάει προς τα πλάκια από την μπάλα. Επιμένει ο Αβραμόπουλος. Θα πέσει μέσα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που σφυρίζει ο Καστρινός. Καλά πέτασε απέναντι από τον Σιμεωνίδη. Το σουτ και πράγματι η αναγέννηση μειώνει 1-2. Θα μπει αυτό στην περιοχή, θα πέσει και έχουμε στην επόμενη ακριβώς φάση το πέναλτι για τη Λάρισα. Και τώρα με τον Τσακμακίδη πετυχαίνει το 1-3 για τον Ρίζνιτς. Αυτός ανοίγει για τον Τσακμακίδη. Τσακμακίδης θέλει να μπει στην περιοχή, κάνει πολύ ωραίο πλασέ. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τσακμακίδη. Σε ένα θαυμάσιο γενικά συνδυασμό από την ομάδα της Λάρισας. Η παλιά του για τον Τσακμακίδη είναι καλή. Απέναντι τον Παπαποστόλου, πλασάρει ο Τσακμακίδης, προσπαθεί ο Ντελίου, δεν θα τα καταφέρει. Το 1-5 για τη Λάρισα με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46ο λεπτό. Από... έγινε το λάθος και φεύγει μπροστά ο Ντέας. Το σουτ και το 1-6. Το 1-6 από τον Ντέα που για δεύτερη φορά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της αναγέννησης σήμερα. 3 γκολ ο Τσακμακίδης, 2 ο Ντέας, 1 ο Ντράγκας, 1-6. Τέας. Θέλει να δώσει για τον Γκέκα. Το λάθος από τον Τελίου. Γκέκας θα μπει στην περιοχή, θα πλασάρει. 1-7. 1-7 για τη Λάρισα με τον Γκέκα που επωφελήθηκε από το λάθος του Τελίου.